Και είπαμε σε κάποιο άλλο σημείο της ομιλίας ότι η μετάνοια συνοδεύεται από δάκρυα. Φυσικά έχουμε διαφόρων ειδών δάκρυα, πάλι λένε οι πατέρες. Διαφόρων. Και ο άλλος γελάει και κλαίει. Ο άλλος είναι από συγκινησιακή φόρτιση. Ο άλλος κλαίει από πόνο. Όταν πονάς κλαίς. Είναι πολλών αιτιών τα δάκρυα που μπορεί να τρέξουν. Άλλος έχει δάκρυα χαράς. Τα δάκρυα λέει δημιουργούνται από διάφορους, τρόπους και δρόμους. Αναφέρουν οι πατέρες πάρα πολύ, διάβαζαν πάρα πολλούς τρόπους από όπου μπορούν να πηγάσουν δάκρυα. Μέχρι για δάκρυα πορνείας μιλάνε. Ότι και η πορνεία μπορεί να προκαλέσει δάκρυα. Η ικανοποίηση, το σερκικό πάθος. Εδώ λοιπόν μιλάμε για δάκρυα όμως μετανοίας και δάκρυα κατάνοησης. Ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, μάλλον οι πατέρες να πούμε ότι τα χωρίζουν συνήθως σε δύο ειδών. Σε δάκρυα μετανοίας που πρέπει να έχει και όχι από συγκινησιακή φόρτιση ή από φυσική ιδιοσυγκρασία, έτσι δηλαδή της ιδιοσυγκρασίας μου να κλαίω. Είμαι εύκολο στο κλάμα που λέμε, οπότε και εύκολα με παίρνουν τα δάκρυα, συγκινούμε και κλαίω. Έτσι. Αυτά τα δάκρυα λέει δεν μας αγγίζουν. Θέλουμε δάκρυα που προήλθαν από τη θλίψη του αμαρτήματος. Επειδή αμάρτησα και πλήγωσα το Θεό και απέκρουσα την επικοινωνία μου με το Θεό. Από εκεί να μου προέλθουν τα δάκρυα. Πώς όταν χάνω την επικοινωνία με έναν άνθρωπο δικό μου, με πονάει και θλίβομαι, επειδή μου πέθανε. Όταν μου πεθάνει κάποιος άνθρωπος, χάνω αυτομάτως την επικοινωνία μαζί του. Άρα μου γεννιέται μια θλίψη από αυτό το γεγονός και μου έρχονται δάκρυα στα μάτια. Εδώ, με το αμάρτημά μου, χάνω την επικοινωνία μου με τον Χριστό. Άρα πρέπει γι' αυτό το λόγο να κλάψω. Επειδή το αμάρτημά μου μου έκοψε την επικοινωνία μου με τον Χριστό. Που σημαίνει ότι πρέπει μέσα μου να υπάρχει ο πόθος το να είμαι κοντά στον Χριστό. Γι' αυτό είπα η μετάνοια είναι για εκείνους που θέλουν να είναι μαζί με τον Χριστό. Πρέπει να έχω λοιπόν τον πόθο ότι θέλω να είμαι με αυτό το πρόσωπο που ονομάζεται Ιησούς Χριστός. Το αμάρτημά μου είναι εκείνο που με έκανε και διακόψαμε κάθε επικοινωνία, πονάω γι' αυτό και μετανοώ. Και έτσι γεννιόνται τα δάκρυα της μετανοίας. Τα οποία είναι δάκρυα καθαρισμού μετά. Με πλένουν. Και έχω και τα δάκρυα μετά της κατανοήσεως. Όταν ο άνθρωπος κατανοίγεται. Όταν ο άνθρωπος πλέον είναι το επόμενο στάδιο που βιώνει μια πνευματική κατάσταση. Και πλέον του έρχονται δάκρυα χαράς θα λέγαμε, πνευματικής χαράς από αυτό που του δίνει ο Θεός και απολαμβάνει εκείνη τη στιγμή. Αυτά είναι τα δάκρυα της κατανοήσεως. Έρχεται όμως, σας είπα, οι πατέρες τα χωρίζουν. Έρχεται όμως ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, ο οποίος, γι' αυτό και κάθε πατέρας λέει πάνω κάτω και τα δικά του, λίγο πολύ, να το ξέρετε αυτό. Έχει το Άγιος Ιωάννης Κλίμακος και γιατί λέει ο καθένας τα δικά του. Είναι αυτό που ο ίδιος βιώνει. Περιγράφει μια κατάσταση και γιατί ο καθένας λέει. Δηλαδή ο ένας έφτασε στα δάκρυα έτσι, ο άλλος έφτασε αλλιώς. Ο ένας βίωσε τη μετάνοια έτσι. Και γιατί το λέει μετάνοια είναι αυτό λέει ο ένας. Ο άλλος λέει μετάνοια είναι αυτό. Δίνει άλλο ορισμό. Μετανοίας. Εγώ από όλους αυτούς τους πατέρες διάλεξα αυτά που αγγίξαν τη δική μου ψυχή. Και γι' αυτό διαβάζουμε τους πατέρες, γι' αυτό πρέπει να τους μελετάμε, γιατί εμένα αγγίξαν αυτά, εσάς μπορεί να αγγίξει κάτι άλλο όμως. Από αυτά που λένε οι πατέρες. Ο Άγιος λοιπόν Ιωάννης Κλίμακος λέει ότι είναι ενιαία τα δάκρυα. Δεν υπάρχουν δάκρυα μετανοίας και δάκρυα κατανοήσεως. Είναι ενιαία λέει τα δάκρυα. Όταν πρόκειται. Είναι μαζί ανακατεμένα.
και της μετανοίας, η οποία γεννάει την κατάνοιξη και συνεχίζονται τα δάκρυα. Λοιπόν, και είναι λέει αξιέπαινος εκείνος που μπόρεψε και μετέτρεψε σε πνευματικά δάκρυα τα δάκρυα του πένθους ή της φυσικής ιδιοσυγκρασίας. Δηλαδή εκείνος ο οποίος κλαίει για ένα άλλο γεγονός. Δηλαδή π.χ. διάβασε ένα μυθιστόρημα και το μυθιστόρημα αυτό με συγκίνησε τόσο πολύ που κλαίω. Ή βλέπω μια ταινία στην τηλεόραση και κλαίω. Αυτά λέει τα δάκρυα, εάν μπορέσω εγώ του πένθους ή της φυσικής ιδιοσυγκρασίας μου, κλαίω εύκολα. Εάν τα μετατρέψω σε πνευματικά δάκρυα, τότε είμαι αξιέπαινος. Είναι αυτό που πολλές φορές έχουμε πει, ότι είναι κάποιοι άνθρωποι που όταν ακούνε ένα τραγούδι, μπορούν μέσα τους, παρότι είναι κοσμικό το τραγούδι, και το αναγάγουν σε λόγια για τον Χριστό. Δηλαδή απευθύνεται η ψυχή τους σαν για τον Χριστό. Σαν να μιλάνε στον Χριστό, κάνουν αναγωγή. Το ίδιο λοιπόν είναι αξιέπαινος, λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, εκείνος ο οποίος μετατρέπει τα δάκρυά του, είτε είναι φυσικά, είτε είναι από πένθος, είτε είναι από λύπη, για κάποιο άλλο λόγο, λέει, εν πάση περιπτώσει, να μπορέσει εκείνη τη στιγμή να σκεφτεί τα αμαρτήματά του, να σκεφτεί την άσχημη πνευματική του κατάσταση και να αρχίσει να πενθεί και να ζητάει το έλεος του Θεού. Και έτσι τα δάκρυα τα μετατρέπει τα κοσμικά σε πνευματικά. Ο Άγιος Νικήτας ο Στιθάτος λέει ότι τα δάκρυα της κατανήξεως διαφέρουν από τα φυσικά δάκρυα, τα κοσμικά δάκρυα. Διαφέρουν, λέει, κατά πολύ. Και αυτό είναι μόνο όποιος το έχει βιώσει μπορεί να το καταλάβει. Διότι, λέει, τα δάκρυα της κατανήξεως γεμίζουν με γλυκύτητα την ψυχή, με ειρήνη την ψυχή μας. Ό,τι κλαίει ο άνθρωπος. Γεμίζουν τη διάνοια του ανθρώπου με θείο φως. Με άπλετο θείο φως, λέει. Κάτι τελείως άγνωστο, που δεν το αισθάνεται κανένας, από αυτούς που κλαίνε για φυσικούς λόγους. Δηλαδή τα δάκρυά τους προέρχονται από ένα φυσικό λόγο. Και ο Άγιος Σημειών ο Νέος Θεολόγος λέγει ότι υπάρχουν τα πικρά και τα γλυκά δάκρυα. Και πικρά δάκρυα ονομάζεται κοσμικά, που κλαίνε σε μια κηδεία ή για κάποιο άλλο λόγο, τα φυσικά δάκρυα, ενώ γλυκά δάκρυα ονομάζεται δάκρυα της μετανοίας και της κατανήξεως. Γιατί γεμίζουν την ψυχή με αυτή την ηρεμία, με αυτή την γαλήνη, γεμίζουν την ψυχή μας και το πνεύμα μας, το νου μας, τη διάνοιά μας, με αυτό το φως του Χριστού. Ο Άγιος Ιωάννης πάλι τους Κλίμακος μας λέει ότι τα δάκρυα έχουν μεγάλη αξία στην πνευματική οικοδομή του ανθρώπου. Το να χτίσει το οικοδόμημα, είδατε, λέγαμε στην προηγούμενη ομιλία ότι η ταπείνωση θέλει θεμέλια. Τώρα λέει για να χτίσει πάνω στα θεμέλια, να χτίσει το οικοδόμημα πάνω στην ταπείνωση, χρειάζονται, λέει, τα δάκρυα. Τα δάκρυα, λέει, έχουν μεγάλη αξία στο να μπορέσει ο άνθρωπος να οικοδομήσει πνευματικά μέσα του την ψυχή του. Και μάλιστα το βάπτισμα, το δακρύο, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει είναι μείζον του κανονικού βαπτίσματος. Είναι πολύ μεγαλύτερο, λέει, το βάπτισμα των δακρύων από το κανονικό μας βάπτισμα. Και αυτό, λέει, θα το καταλάβετε μόνο όταν φτάσετε την ώρα του θανάτου. Την ώρα του θανάτου, τότε θα καταλάβετε για ποιο λόγο ήταν τα δάκρυα της μετανοίας τόσο ισχυρά, γιατί αυτά σου χάρισαν την σωτηρία σου την ώρα του θανάτου. Ο δεύτερος όστομος λέει να ντρέπεσαι όταν αμαρτάνεις και να μην ντρέπεσαι όταν μετανοείς. Να ντρέπεσαι όταν αμαρτάνεις και όχι όταν μετανοείς. Βλέπετε λοιπόν ότι οι πατέρες μας ομιλούν για μια αρετή την οποία ο άνθρωπος πρέπει
να ξεκινήσει από την αυτομευσία να την έχει. Βλέπετε και εδώ έχει πάει να κάνει μετάνοια με την ταπείνωση. Δηλαδή το να θεωρεί τον εαυτό του ένοχο. Εν αντιθέσει με αυτά που διδάσκουν σύγχρονοι στην ψυχολογία, απενοχοποιήστε τον εαυτό σας. Μην αισθάνεστε ενοχές. Βλέπετε οι ψυχολόγοι και τα λοιπά συνιστούν να μην αισθανόμαστε ενοχές, γιατί δημιουργούνται ψυχικά δράματα. Να μην κάνουμε αυτομεμψία. Αυτό όμως τι δημιουργεί? Δημιουργεί έναν άνθρωπο εγωιστή. Χρειάζεται η αυτομευσία μαζί με την ελπίδα όμως. Η αυτομευσία μαζί με την ελπίδα και τη χαρά που γεννά. Όχι της απελπισίας, γιατί πράγματι η ενοχοποίηση του εαυτού μας μαζί με την απελπισία θα μας οδηγήσει στην αυτοκτονία. Τότε θα σου δημιουργήσει βλάβη στην ψυχή σου. Πρέπει λοιπόν το διάβα μας να είναι πολύ προσεκτικό. Χρειάζεται λοιπόν ο άνθρωπος ταπείνωση. Είδατε εμείς αμέσως, για να μην αισθανόμαστε ένοχοι, αυτομάτως ότι κάνουμε ποτέ δεν αναλαμβάνουμε εύκολα εμείς την ευθύνη. Ακόμα και στα αμαρτήματά μας. Προσπαθούμε να δικαιολογηθούμε. Να έκανε αυτό το αμάρτημα γιατί εκείνο, γιατί το άλλο, γιατί το άλλο, γιατί έγινε εκείνο. Προσπαθούμε να βρούμε, να καλύψουμε τα αμαρτήματά μας. Και γι' αυτό βλέπει κανείς μέσα στην εξομολόγηση ότι ο άλλος πριν πει ένα μάθημα μπορεί να πει 10 ιστορίες πιο πριν. Να αρχίσει να σου αναλύει για να πέσει μαλακά στο τέλος το αμάρτημα το πώς έφτασε στο να αμαρτήσει. Γιατί δεν θέλει να ενοχοποιήσει τον εαυτό του και να πει ναι, εγώ ήμουν απρόσεξη. Εγώ φταίω. Εγώ δεν πρόσεξα. Εγώ είμαι ένοχος ενώπιον του Θεού.